Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την 28χρονη χαφ του Φωστήρα Κεσεριανής, η οποία είναι μια νεοσύστατη ομάδα. Δημιουργήθηκε φέτος, τη φετινή αγωνιστική χρονιά, και θα μετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής την έμπειρη Κωνσταντίνα Κορομπίλια. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να γνωρίσει και ο κόσμος την ομάδα, γιατί έχει δημιουργηθεί από το Σεπτέμβριο και είναι καλό να προβάλλουμε αυτά τα βήματα που γίνονται. Κωνσταντίνα, πρώτον να σε ρωτήσω πώς είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε αγωνιστική απραξία, δεν μπορούν να γίνονται προπονήσεις. Πώς αισθάνεσαι εσύ που είσαι έτσι αρκετά χρόνια στα γήπεδα? Είναι άσχημο το συνέστημα, ειδικά για ανθρώπους σαν εμένα τουλάχιστον που έχουμε μεγαλώσει μέσα από τον αθλητισμό. Λείπει και σε όλα τα κορίτσια, ακόμα και σε αυτά που έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς το ποδόσφαιρο. Μας λείπει πάρα πολύ. Θέλουμε πώς και πώς να μπούμε στα γήπεδα. Εσύ, Κωνσταντίνα, πώς και ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο? Θα είμαι ειλικρινής. Από μικρό παιδί χτυπούσα τα αγόρια στη μητέρα μου για να παίξουμε. Εγώ δηλαδή μεγάλωσα και άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο με τα αγόρια. Μετά όταν έμαθα ότι δημιουργήθηκε γυναικεία ομάδα κοντά στην περιοχή που έμενα, πήρα την απόφαση να πάω. Δηλαδή πρώτη σου ομάδα? Η Αγία Παρασκευή. Έπαιζα 7 χρόνια εκεί πέρα. Ξεκίνησα κιόλας αργά, γιατί τότε δεν υπήρχαν οι γυναικείες ομάδες πολλές. Ξεκίνησα 16 προς 17, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, ήταν μαγική εμπειρία. Οι γονείς σου δεν φοβήθηκαν όταν έμαθαν ότι θα παίξεις ποδόσφαιρο, ότι πας... Να σας πω την αλήθεια, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική. Σε ό,τι και να κάνω γενικότερα είναι, οπότε όχι, δεν είχαν κάποιο θέμα. Σίγουρα φοβόντουσαν, μην χτυπήσω τα πόδια μου και αυτά, αλλά με εμπιστευόντουσαν. Έχεις και ύψος. Σε ρώτησα πριν τη συνέντευξη, μου είπες ναι. Είμαι 1,76, 1,78 και σε ρώτησα μπορούσες να παίξεις και μπάσκετ, έτσι. Το ξέρω. Πριν το ποδόσφαιρο έπαιζα 4 χρόνια μπάσκετ, δηλαδή από μικρή ηλικία. Και ο λόγος που έπαιζα μπάσκετ είναι καθαρά επειδή δεν υπήρχε κάποια γενική ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά επειδή μου άρεσε και ο αθλητισμός, ήθελα τουλάχιστον να κάνω κάτι που και από εκεί πέρα πήρα πάρα πολλά πράγματα που τα χρησιμοποίησα μετέπειτα και στο ποδόσφαιρο. Ο πρώτος σου προπονητής, Κωνσταντίνο? Ο Γιάννης Γιαννόγλου. Με αυτόν ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα. Του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με βοήθησε, μου έδειξε πάρα πολλά πράγματα και εννοείται είναι στη μνήμη μου ανεξίτηλος. Ξεκίνησες ως χαφ? Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει από πολλές θέσεις. Ξεκίνησα σαν στόπερ, όχι ξεκίνησα, δεν θυμάμαι από πού ξεκίνησα ακριβώς, αλλά θυμάμαι σίγουρα ότι έπαιξα και στόπερ, είχα παίξει και λίγο μπακ, έπαιξα και χαφ και επιθετικός. Έχω περάσει από πολλές θέσεις, μέχρι και τέρμα έκανα δηλαδή, για ελάχιστα βέβαια, γιατί όσοι το δουν θα καταλάβουν ότι δεν κάνω για τέρμα, το έχω δοκιμάσει, δεν. Και έχεις καθιερωθεί στα χαφ πλέον, έτσι, ναι. Είσαι επιθετικό χαφ. Κοιτάξτε, τώρα τα τελευταία χρόνια παίζω οχτάρι, δεκάρι και εξάρι. Εκεί είμαι στον άξονα κυρίως. Παλιά, όταν ήμουν πιο μικρή, έπαιζα δεξί χαφ. Έχει ανέβει το επίπεδο, Κωνσταντίνα, του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, ακόμα στην Ελλάδα πάμε με πολύ αργούς ρυθμούς. Γίνονται κάποια βήματα, δεν θέλω να είμαι άδικη, αλλά σε σχέση με το εξωτερικό είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, δυστυχώς. Είναι Α κατηγορία, Β κατηγορία και Γ κατηγορία, και όμως είναι ερασιτεχνικές κατηγορίες, ναι, Κωνσταντίνα. Ναι, ναι. Δυστυχώς ναι, γιατί δεν υπάρχουν ακόμα υποδομές και ο κόσμος δεν γνωρίζει, θέλετε να το πούμε, δεν στηρίζει, θέλετε να το πούμε, αλλά δυστυχώς γίνονται αργά βήματα. Πάντως πολλές ομάδες που δεν είχαν παλαιά γυναικεία τμήματα ποδοσφαίρου αρχίζουν και αποκτούν, όπως και ο Φωστήρας Κεσαριανής, μια ομάδα με ανδρικά τμήματα ποδοσφαίρου, απέκτησε και φέτος από τη φετινή σεζόν γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου. Ναι, αν και αυτό κατά τη γνώμη μου έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά εννοείται, χαίρομαι που πλέον πάρα πολλές και περιοχές και ομάδες στηρίζουν
τα γυναικεία τμήματα και ελπίζω πραγματικά και ειδικά στην Αθήνα, γιατί πιο παλιά δεν υπήρχαν τόσες πολλές αθηναϊκές ομάδες. Ελπίζω με τα χρόνια να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Έχω ρωτήσει και άλλα κορίτσια, θα ήθελα να ρωτήσω και σένα. Η αντιμετώπιση από τους άντρες, Κωνσταντίνα. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είχα κανένα παράπονο. Πάντα το έβλεπαν και τους θαύμαζε όλο αυτό. Δεν έχω κάποιο παράπονο, με έχουν στηρίξει κιόλας και φίλοι μου, τους αρέσει πάρα πολύ. Τουλάχιστον η δικιά μου προσωπική εμπειρία, γιατί έχω ακούσει ότι υπάρχουν και άντρες που δεν το στηρίζουν αυτό. Ευτυχώς δεν ήμουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Έρχεται κόσμος να παρακολουθήσει γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν μιλάμε υπό κανονικές συνθήκες. Να μπορεί να επιτρέπεται η είσοδος ανθρωπίνων. Όταν λέμε κόσμος, εννοούμε φίλους, συγγενείς, γνωστούς. Αυτούς. Αυτοί έρχονται. Μακάρι όμως να ερχόντουσαν και ακόμα περισσότεροι άγνωστοι άνθρωποι να δουν λίγο πώς είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αλλά δυστυχώς ακόμα και σε αυτό είμαστε πίσω. Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει η ανάλογη προβολή στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Εννοείται, δεν το συζητάμε, εννοείται. Καλώς ή κακώς, μάλλον το γυναικείο δεν αποφέρει τόσα χρήματα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο γιατί δεν ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Και η μόνη διαφήμιση που γίνεται είναι από εμάς τις ίδιες. Διότι έχεις αγωνιστεί, με συγχωρείς, στην Α κατηγορία που είναι η Α εθνική, έτσι, η ανώτερη κατηγορία. Όχι, είχα προτάσεις για Α εθνική. Απλά επειδή όσο μεγαλώνουμε, αλλάζουν και οι προτεραιότητες στη ζωή μας. Αποφάσισα να ασχοληθώ με τα επαγγελματικά μου περισσότερο. Οπότε όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω στην Α Εθνική, τους είπα όχι. Έχει να κάνει καθαρά με τις προτεραιότητες. Αλλά ακόμα και εκεί δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θέλω να ρωτήσω, Κωνσταντίνα, ότι δεν υπάρχουν απολαβές. Όχι, όχι. Μόνο ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, στηρίζει κάποιες παίκτρες και τις πληρώνει. Αλλά κάνουν και κάποια βήματα κάποιες άλλες ομάδες. Ακόμα και μία ομάδα που μου έκανε πρόταση, με χρήματα ήταν, δεν αντιλέγω, αλλά τώρα είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Εσύ, Κωνσταντίνα, θα προέτρεπες μικρά κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο? Εννοείται, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα άθλημα, μαθαίνεις πειθαρχία, μαθαίνεις τη λέξη ομαδικότητα, καλώς ή κακώς είναι μια μικρή κοινωνία, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο το άθλημα κατά αυτό. Εσύ τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο σε όλη σου την διαδρομή μέχρι τώρα? Τι έχω κερδίσει? Έχω κερδίσει πολύ καλές φιλίες που τις έχω ακόμα και τώρα, πολλά χρόνια. Έχω κερδίσει το σεβασμό πολλών ανθρώπων, όπως οι προπονητές μου, τις διοίκησης αν θέλετε. Έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα, είμαι ευγνώμων. Εάν θα γίναγες το χρόνο πίσω, πάλι θα ξανασχολιώσουν με το ποδόσφαιρο και όχι με το μπάσκετ? Εννοείται. Πραγματικά εγώ θα ήθελα, όταν ήμουν μικρή, να υπήρχε γυναικεία ομάδα. Τουλάχιστον κοντά σε μένα, γιατί εγώ έμεινα βόρεια προάστια, δεν είχε τίποτα, ήταν πολύ μακριά για να πάω. Οπότε θεωρώ ότι αν ήμουν, καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, εγώ όταν ήμουν μικρή ονειρευόμουν να παίξω σε γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Και όταν έγινε πραγματικότητα για μένα ήταν το κάτι άλλο. Το ήθελα από πάρα πολύ από μικρή. Οι γονείς σου ερχόντουσαν στο γήπεδο να σε παρακολουθήσουν? Είμαι λίγο προκατηλημένη. Η αλήθεια είναι δεν τους φέρνω. Περισσότερο θα δουν βιντεάκια εδώ, μάθουν αποτελέσματα, παρά να τους φέρω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλω να χωθώ, δεν ξέρω. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχω κάνει πρόοδο και έρχονται, μπορώ να πω. Ωραία. Να πάμε τώρα βήμα-βήμα την πορεία σου. Να πάμε στην Αγία Παρασκευή, όπως μου ανέφερες. Πώς ήταν εκεί η συνεργασία σου με την κυρία Λίτσα, με τον κύριο Τζόρτζη? Η κυρία Λίτσα, απίστευτος άνθρωπος, ήταν η μαμά μας, κοντά μας. Έκανε ό,τι μπορούσε και επειδή έχω επαφές και με τα κορίτσια ακόμα και τώρα, ξέρω ότι ακόμα και τώρα προσπαθεί πάρα πολύ για την ομάδα και τα κορίτσια. Ο κύριος Τζόρτζης, από ό,τι ξέρω και μαθαίνω, επίσης δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Κοιτάξτε, στην Αγία Παρασκευή ήμασταν μια οικογένεια. Με αυτά τα κορίτσια μεγάλωσα, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις, πολύ έντονες αναμνήσεις. Για μένα, πραγματικά, και αυτό θέλω να κάνω και με το Φωστήρα και Σαριανής, είναι να μπορέσω να μεταφέρω αυτή την οτροπία και σε αυτή την ομάδα που είναι καινούργια. Πάμε στον επόμενο σου σταθμό. Ολυμπιάδα Ενιτού. 3 χρόνια περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γνώρισα καινούρια κορίτσια. Μάλιστα, όταν πήγα στην Ολυμπιάδα Ενιτού, ήταν από τις ομάδες που η Αγία Παρασκευή είχε μια αντιπαλότητα στα παιχνίδια. Οπότε, όταν πήγα,
Φοβήθηκα λίγο ότι θα είναι περίεργα τα πράγματα, αλλά τα κορίτσια με αγκάλιασαν. Γνώρισα καινούριους προπονητές, γιατί θεωρώ, είμαι της άποψης ότι ένας προπονητής θα σου μάθει πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά και ένας δεύτερος, τρίτος θα σου μάθει ακόμα περισσότερα. Ποιος ήταν ο προπονητής σου? Είχαμε τον κύριο Ελευθεριάδη, πέρασε ο κύριος Σίσαρης επίσης και τον τελευταίο νομίζω ότι τον πρόλαβα. Πολύ. Στην Ολυμπιάδα Ημιτού ήσουνα... Ήμουνα 3 χρόνια περίπου. Ήταν πάρα πολύ ωραία με τα κορίτσια, δίναμε τον καλύτερό μας σε αυτό, γιατί πήγα μία περίοδο που είχαν φύγει πολλές παλιές παίχτριες, οπότε πάλι πέρασα εγώ, συγγνώμη, την περίοδο όπου έρχονται καινούριες κοπέλες, οπότε προσπαθήσαμε να ενσωματωθούμε όσο μπορούμε. Και μετά την Ολυμπιάδα Ημιτού... Και μετά την Ολυμπιάδα Ημιτού είχα μια πρόταση από τη Χαλκίδα, με απολαβές, ήταν πολύ καλά, τα κορίτσια με αγκάλιαζαν, δεν έχω κανένα παράπονο, απλά εγώ λόγω δουλειάς μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πηγαίνω μετά τη δουλειά κατευθείαν στη Χαλκίδα, να ξαναγυρνάω, γυρνούσα αργά σπίτι μου. Για μένα δηλαδή ήταν πολύ κουραστικό, αλλιώς εννοείται πως θα τελείωνε και τη χρονιά εκεί πέρα. Κωνσταντίνα, τώρα πώς πήρες την απόφαση να έρθεις στο Φωστήρα Κεσεριανής, μια ομάδα που ουσιαστικά φτιάχτηκε τη φετινή σεζόν από το μηδέν. Ποιος σε προσέγγισε από την ομάδα? Ο κύριος Ηλίας. Ο κύριος Ηλίας Αλαβηρής, έτσι. Εννοείται. Ένας υπέροχος άνθρωπος, έχουμε συνεργαστεί κιόλας και επειδή ήξερε ότι πλέον έχω άλλες προτεραιότητες και εγώ η ίδια από μόνη μου είχα σκοπό να μην παίξω καθόλου φέτος μάλιστα, επειδή η Α και η Β Εθνική έχουν απαιτήσεις, στις οποίες εγώ τη χρονική περίοδο δεν μπορούσα να ανταποκριθώ, αποφάσισα μαζί σε συνεννόηση και με τον coach και με τον κύριο Ηλία να βοηθήσω όσο μπορώ τη καινούργια ομάδα που φτιάχτηκε. Με την εμπειρία που έχεις αποκομίσει, ναι, αυτά τα χρόνια. Όσο μπορώ, με την οτροπία μου, μέσα από τα παιχνίδια μου και πραγματικά ξεκίνησα να πηγαίνω για να συντηρούμε και να βοηθάω την ομάδα, αλλά όταν γνώρισα τα κορίτσια, μου έδωσαν ένα παραπάνω κίνητρο για την ομάδα, γιατί βλέπω πόσο πολύ το θέλουν, πόσο πολύ τους αρέσει και ας μην έχουν εμπειρία. Εμένα αυτό μου έδωσε κίνητρο και μου δίνει ακόμα και τώρα κίνητρο να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω όσο μπορώ αυτή την ομάδα. Λοιπόν, δεν προλάβατε. Ήταν να παίξετε πρώτη αγωνιστική, θυμάμαι, 15 Νοεμβρίου, ναι, με τη Λίμνο εκτός έδρας. Δυστυχώς δεν προλάβαμε. Μείναμε στα φιλικά που κάναμε. Κάναμε 4 φιλικά συνολικά. Αυτά προλάβαμε, αυτά κάναμε, κάποιες προπονήσεις. Ξεκινήσατε κανονικά προετοιμασία, έτσι? Ναι, 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 και μάλιστα υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή υπήρχαν τουλάχιστον πάνω από 20 άτομα στην προπόνηση και μου έκανε θετική εντύπωση. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και θεωρώ ότι αν παίζαμε κιόλας και τα παιχνίδια θα ήταν διαφορετική ομάδα τώρα. Καινούριος προπονητής, θέλω να πω, μετά την Αγία Παρασκευή Ολυμπιάδα Ημιτού, ο κύριος Σάββας Βιτσόρης. Πώς ήταν η συνεργασία σου στο σύντομο χρονικό? Είναι πάρα πολύ καλός. Μπορώ να πω μόνο τα καλύτερα, διότι έχει τη μεταδοτικότητα. Θα σου μάθει το πιο απλό και το πιο δύσκολο με τον πιο εύκολο τρόπο. Ένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και όχι μόνο αυτό, είναι και κοντά στις παίκτριες. Ενώ ψυχολογικά, αν κάποια παίκτρια δεν είναι καλά ή έχει το οτιδήποτε, θα της μιλήσει, θα της συμβουλεύσει. Δεν είναι μόνο προπονητής, είναι και άνθρωπος. Δηλαδή έχει ένα συνδυασμό που μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ, Κωνσταντίνα? Θα 18-20 χρονών. Ωραία. Αν μπορούσες έτσι, θα ήθελα να μου παρουσιάσεις ναι, τη γυναικεία ομάδα του Φωστήρα Κεσαριανής. Εννοείται, θα με συγχωρέσετε άμα κάνω κάποιο λάθος. Όχι, όχι. Στα επίθετα. Να ξεκινήσουμε goalkeeper. Εννοείται. Έχουμε τρεις. Τσομπάνη Χριστίνα, Αγγελιδέλη Χρυσάνθη, Εξινταβελώνη Δέσποινα. Οι τρεις θερματοφύλακες. Τρεις. Ωραία. Πάμε στην αμυντική γραμμή. Τέλεια. Τσακάλι Αμαλία, Νικολακοπούλου Πουλχερία, Δουδουμοπούλου Έλλη και Αρχοντά Χριστίνα και συγγνώμη αλλά ένα τελευταίο, Παντελή Κωνσταντίνα. Ωραία. Και εκτός από σένα, στα χαφ. Μητροβγένη Ιφηγένεια, Ιατρού Ελένη, Στεφάνου Ραφαέλα, Χαραλάμπους Μιχαέλα, Μιλά Σοφία, Κεφαλά Σιμίνα, Λάλα Κατερίνα, μισό λεπτάκι, έχω και το τραβαζάκι μου, Κοντίνη Χριστίνα, αυτά. Και στην επίθεση? Και στην επίθεση,
Τσέτσου πολύ ξένη, ξένια για την ακρίβεια. Καμβάση Δήμητρα, Αλεξοπούλου Ελισάβετ, Ρεβίθια Αλεξάνδρα και αν μπορώ να συμπληρώσω, να μην αδικό καμία, στην άμυνα η Μπογιατζή Στυλιανή. Αρχηγός είσαι εσύ Κωνσταντίνα. Ναι. Άρα αν σε ρώταγα ποιες είναι οι φίρμες, τα κορίτσια φίρμες, είσαι εσύ. Οι έμπειρες παίκτριες εκτός από σένα, Κωνσταντίνα. Θα σας πω, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη φίρμα. Απλά είμαι πιο γνωστή στον χώρο επειδή έχω περισσότερα χρόνια εμπειρίας πάνω στον χώρο. Επειδή έχω παίξει κάποια παιχνίδια, όχι για κάτι άλλο. Μπορώ να πω εγώ μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να έρθουν και άλλες κοπέλες έμπειρες, γιατί ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Γι' αυτό είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη και πεπισμένη ότι θα έρθουν και άλλες παίκτριες. Αλλά μέχρι στιγμής θα δουλέψουμε με το υλικό που έχουμε. Εάν σου έλεγα, Κωνσταντίνα, να μου ξεχωρίσεις ποιες ήταν οι καλύτερες σου αγωνιστικές στιγμές από την αρχή της πορείας σου μέχρι τώρα. Ναι. Ποιες θα ξεχώριζες, Κωνσταντίνα? Θα ξεχώριζα με την Αγία Παρασκευή το παιχνίδι με την Ολυμπιάδα Ενιτού, η άνοδος από τη Γάμα Εθνική στη Β' Εθνική. Ένα παιχνίδι τρομερό, συναισθήματα πολλά. Αυτό κυρίως, να είμαι ειλικρινής, ίσως κάποια παιχνίδια στο κύπελο πάλι με την Αγία Παρασκευή. Που κερδίζαμε, θυμάμαι, τα Καμίνια και ήταν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Αυτά τώρα μου έρχονται, να είμαι ειλικρινής. Κάποιο γκολ που έχεις πετύχει και ακόμα το θυμάσαι? Μια ανατροπή που είχαμε κάνει στην Κρήτη με την Αγία Παρασκευή και αν θυμάμαι είχα μπει στο ημίχρονο, δεν θυμάμαι, και ναι, στο ημίχρονο πρέπει να είχα μπει και εκεί πέρα έφερα την ισοφάριση και μετά νομίζω το γυρίσαμε. Ποιο είναι το δυνατό σου σημείο? Δηλαδή, με το αριστερό, το δεξί, η κεφαλιά. Είμαι παιδί που δουλεύω και τα δύο πόδια. Αυτό το κάνω και μάλιστα κιόλας και στα τελευταία φιλικά είχα βάλει δύο γκολ με το αριστερό πόδι. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ γιατί θέλω να το δουλεύω. Δεν θέλω να το έχω μόνο για το λεωφορείο. Θεωρώ ότι έχω δύναμη, παίζω με το μυαλό μου και επίσης δύο σημαντικά συστατικά που δεν τα αλλάζω με τίποτα είναι η ψυχή και το πάθος μου. Θα σου αναφέρω δύο ονόματα. Είναι δύο κοπέλες που έχεις συνεργαστεί μαζί, ναι. Οι δύο αρχηγοί, okay. Η Δέσποινα η Βιτούλα, στην Αγία Λεία. Παρασκευή. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλή αρχηγός, μιλάω, έχω επαφές, είναι φίλη μου, την ξέρω χρόνια. Νομίζω ότι είναι από αυτά τα πράγματα που μου αρέσει που βλέπω στην Αγία Παρασκευή, ότι υπάρχει ένα παιδί που είναι και αυτό πάρα πολλά χρόνια και βοηθάει, αγκαλιάζει όλες τις παίκτριες, καινούριες και παλιές. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό στην Δέσποινα. Πάνε, βγαίνουν, τρώνε. Αυτό που πρέπει να κάνει μια ομάδα για να είναι δεμένη. Και στην άλλη αρχηγό, τη Μαρινίκη Μιχαλοπούλου. Μ' αγκάλιασε και αυτή εδώ αν ήρθα στην ομάδα. Και όχι μόνο εμένα, όλα τα κορίτσια, μικρές και μεγάλες. Πολύ καλό παιδί. Μπορώ να πω και για αυτήν τα καλύτερα. Είναι και οι δύο υπέροχες. Υπάρχουν κάποια κορίτσια έτσι που θεωρούνται οι καλύτερες στην Ελλάδα, ποδοσφαιρίστριες? Τι να σας πω, εγώ έχω αντρικά πρότυπα. Γιατί με αυτά μεγάλωσα, γιατί αυτούς τους ποδοσφαιριστές έβλεπα. Οι οποίοι. Ποιους θαυμάζεις? Τότε. Ροναλντίνιο. Ο Ρονάλντο και ο καινούριος και ο παλιός. Τέτοιους παίχτες. Εμένα μου αρέσει της παλιάς εποχής. Δηλαδή, αν σου έλεγα Μέση ή Ρονάλντο, θα μου έλεγες Ρονάλντο, Κριστιάνο? Να το αιτιολογήσω αυτό που θα πω. Βεβαίως. Ο Μέση έχει ταλέντο και μια εβδομάδα να μην κάνει προπόνηση, πάλι το ίδιο παιχταράς θα είναι. Αλλά στο Ρονάλντο μου αρέσει, επειδή το κάνω και εγώ στον εαυτό μου πάρα πολύ, το ότι είναι παίχτης που δουλεύει στην προπόνηση. Και εγώ αυτό το πράγμα το θαυμάζω. Μπορεί να είναι λίγο αλαζόνας, αλλά είναι επειδή έχει δουλέψει πάρα πολύ και θέλει να δείξει τη δουλειά που έχει κάνει. Γι' αυτό κιόλας και το θαυμάζω τόσο πολύ. Δεν το βάζει κάτω. Είναι πεισματάρης, ξεροκέφαλος και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο Ρονάλντο. Ποια ξένα πρωταθλήματα παρακολουθείς, ποιες ομάδες έτσι σου αρέσουν? Μου αρέσει το ιταλικό ποδόσφαιρο γιατί έχει πολύ δύναμη. Τους βλέπω μάχονται. Εμένα μου αρέσει να είναι μαχητικοί παίχτες. Και μου αρέσει επίσης και το αγγλικό ποδόσφαιρο γιατί τρέχουνε. Βλέπεις ότι το back, το half, όλοι οι παίχτες τρέχουν πάνω κάτω. Δεν σταματάνε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αυτά τα δύο πρωταθλήματα κυρίως βλέπω. Σκέφτεσαι όταν σταματήσεις, όταν κρεμάσεις τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια, να ασχοληθείς με την προπονητική, με τα μικρά κορίτσια στις ακαδημίες? Μου έχουν γίνει προτάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχω απαντήσει θετικά, διότι θέλω να διευθετήσω κάποια άλλα θέματα. Δικά μου εννοώ.
επαγγελματικά, αλλά γενικότερα πιστεύω στο μέλλον ενδεχομένως και να ασχοληθώ, ναι. Οι φίλες σου, τι σου λένε που είσαι έτσι στο ποδόσφαιρο? Εντάξει, επειδή το ξέρω ότι θα το δει κόσμος και οι φίλες μου, θεωρούμε από τα συσσαγωγικά, από τα κακά παιδιά, με την έννοια ότι είμαι πάρα πολύ μαχητική. Για μένα δηλαδή μπορώ να παίξω με φίλες στο γήπεδο και εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι φίλες μου, θα είναι ο αντίπαλός μου. Είμαι πάρα πολύ μαχητική και νομίζω ότι αυτό θα πούνε. Το πρώτο πράγμα που θα τους έρθει είναι αυτό το πράγμα. Νευριάζεις? Ναι. Είμαι πάρα πολύ οξύθυμη. Το έχω βελτιώσει βέβαια. Όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω, το έχω βελτιώσει. Αλλά επειδή παθιάζομαι πάρα πολύ στο παιχνίδι, γι' αυτό νευριάζω. Και πολλές φορές δεν εννοώ ότι νευριάζω με τις συμπαίκτριές μου, νευριάζω με τον ίδιο μου τον εαυτό κυρίως. Γιατί θέλω το καλύτερο αποτέλεσμα. Εάν σου γίνει δηλαδή κάποιο φάουλ, ποια πώς αντιδράσεις? Ξαναλέω, τώρα θα το διαχειριστώ. Παλιά ενδεχομένως να μην μπορούσα να το διαχειριστώ. Ωραία, θα ήθελα έτσι και δύο λόγια για να μου πεις και για τον κύριο Ηλία Σαλευρή, για το καινούριο έτσι προσπάθεια που κάνει φέτος με τη γυναική ομάδα του Φωστήρα και Σαριανής. Όπως είχα πει ότι είναι όνειρό μου να παίξω σε κάποια γυναική ομάδα όταν ήμουν μικρή, έτσι ένα τέτοιο όνειρο έχει και ο κύριος Ηλίας, να φτιάξει μια γυναική ομάδα, να την προβάλλει όσο μπορεί, να μας βοηθήσει, να μας δώσει υλικό, να μαζέψει παίκτριες. Βλέπω ότι κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα εκ μέρους του και πραγματικά αυτό το τιμά. Γιατί δεν έχει κανένα όφελος, το κάνει καθαρά επειδή βλέπει ότι και οι γυναίκες μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, ασχολείται πάρα πολύ με τις ακαδημίες, ξέρει τι είναι το ποδόσφαιρο και προσπαθεί αυτό να το μεταφέρει και στα κορίτσια. Γι' αυτό και αν δεν κάνω λάθος, έχει δημιουργήσει και ακαδημίες με μικρά κοριτσάκια. Ωραία, λοιπόν, είχε βγει και μια απόφαση για έναρξη προπονήσεων για την Α κατηγορία. Εν συνεχεία, δεύτερη απόφαση όπου διακόπηκαν οι προπονήσεις και μια νέα απόφαση να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις. Μιλάμε μόνο για την Α κατηγορία. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ άσχημο. Ο αθλητισμός δεν χωρίζεται σε κατηγορίες. Έπρεπε όλοι να μπορούν να μπουν στα γήπεδα. Τι σημαίνει ότι στην Α εθνική δεν θα υπάρχει κορονοϊός και στη Β και στη Γ θα υπάρχει? Είμαι πολύ αντίθετη με αυτό που κάνουν. Εσύ ποια είναι η άποψή σου? Πιστεύεις ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να διεξαχθούν τη φετινή αγωνιστική χρονιά πρωταθλήματα? Θα ήθελες να ανοίξουν? Θέλω πάρα πολύ, δεν το συζητάω, όχι για να παίξουμε απλά, για να κάνουμε προπονήσεις, για να συναντηθούμε με τα κορίτσια, να είμαστε μια παρέα, για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά θεωρώ ότι για να βγάλουμε τη σεζόν φέτος, ο μόνος τρόπος είναι να παίζουμε back-to-back τα παιχνίδια. Κυριακή, κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή. Μόνο έτσι θα βγει το πρωτάθλημα. Αν το πάρουν απόφαση, αλλιώς όχι. Με τις ώρες προπονήσεων, Κωνσταντίνα? Είναι σχετικά βραδινές, διότι πολλές κοπέλες σπουδάζουν, δουλεύουν, οπότε η διοίκηση, ο coach το έχουν ρυθμίσει έτσι ώστε να μπορούν όλες οι κοπέλες να είναι. Θα έλεγα απόγευμα αργά. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Πάρα πολλά. Από πού να ξεκινήσω? Δεν υπάρχουν πολλές φορές χρήματα για τα πιο βασικά. Για ένα πούλμα να μεταφέρει μια ομάδα εκτός Αθήνας. Για το ρουχισμό. Πρέπει να βρούμε χορηγούς ή πρέπει οι άνθρωποι να βάλουν λεφτά από την τσέπη τους. Και αυτά τα πράγματα που σας λέω έχουν γίνει. Όχι μόνο προπονητές της διοίκησης, ακόμα και οι γονείς ξέρω που έχουν βάλει λεφτά από την τσέπη τους έτσι ώστε τα κορίτσια να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πάρα πολλά πράγματα και αυτά που σας λέω τα κυριότερα. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε ένα ταξίδι εκτός Αθήνας και να πρέπει να βάλουμε το φαγητό μας από την τσέπη μας. Που πραγματικά συγχαίρω τις ομάδες γιατί ακόμα και αυτό προσπαθούν, έστω και με ένα γεύμα, να φροντίσουν τα κορίτσια. Τι να σας πω, πάρα πολλά τα προβλήματα. Έχει τύχει, συγγνώμη κιόλας, έχει τύχει να μην μπορούμε να πάμε με πούλμαν σε κάποια αποστολή και να πρέπει τώρα για μεγάλη απόσταση οι γονείς να βάλουν τα αμάξια τους, που σημαίνει βενζίνη, που σημαίνει χρήματα δικά τους. Παρά όλα αυτά τα προβλήματα, αξίζει, Κωνσταντίνα, εσύ και κάποια άλλη κοπέλα να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο? Δεν τα παρατάμε ποτέ. Ό,τι εμπόδιο και να σου βάζουν είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Και θεωρώ ότι και σε μένα και στις υπόλοιπες παίκτρες μας δίνει δύναμη ότι στηρίζει μία την άλλη. Σε στηρίζει ο προπονητής σου, σε στηρίζουν πέντε άνθρωποι. Θεωρώ μόνο και μόνο για αυτούς τους λόγους, για τον θείο σου, τον μπαμπά σου, τον φίλο σου που θα έρθει στο γήπεδο να σε δει, μόνο και μόνο για αυτούς τους λόγους
δεν πρέπει να τα παρατήσουν και εννοείται να ξεκινήσουν και άλλες κοπέλες, γιατί πιστεύω, θέλω να πιστεύω μέσα μου ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει όλο αυτό και τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Γούρια, εσύ έχεις? Είναι κάτι που το κάνεις πριν τον έναρξη του αγώνα? Δεν, κάτι που κάνω συγκεκριμένα όχι, αλλά πάντα έχω ένα σταυρουδάκι που μου έχει δώσει ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός για μένα. Πάντα το παίρνω μαζί μου. Σε ποιον ή σε ποιους ήθελες να αφιερώσεις όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή μέχρι τώρα, ό,τι έχεις κάνει στο ποδόσφαιρο? Στους φίλους μου, στη μαμά μου που είναι πάρα πολύ περήφανη, όλη την ώρα βγάζει φωτογραφίες και αυτά, πότε θα σε δω. Στη θεία μου που της έχω τρελή αδυναμία, το ξέρει και η ίδια, την έχω σαν δεύτερη μαμά μου. Στα αδέρφια μου που και αυτά με στηρίζουν πάρα πολύ, ξέρω ότι είναι πολύ περήφανα για μένα. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με στηρίζουν. Εκεί θέλω να αφιερώσω ό,τι έχω κάνει, όπως το έχω κάνει, εκεί. Και πώς αισθάνεσαι όταν πετυχαίνεις κάποιο τέρμα? Μου ανέφερες πριν για το φιλικό με τον Οροπό που ήρθατε 4-4. Ναι, ναι. Μου είπες ότι σκόραρες. Ναι, δεν περιγράφεται το συνέστημα. Δεν περιγράφεται βασικά τα κορίτσια που έρχονται και σε αγκαλιάζουν. Αυτό το πράγμα δεν περιγράφεται. Και δεν, να σας πω κάτι, δεν είμαι το παιδί που επιδιώκει τον γκολ. Για μένα, για όλη η ευχαρίστηση είναι που θα βγάλω εγώ τον γκολ σε κάποιο παίχτη, που θα βγάλω εγώ την assist. Με τέτοια παίχτρια που χαίρομαι με τον γκολ του αλλουνού, που θα προσπαθήσω, θα πέσω κάτω, μπορεί να χτυπήσω, μπορεί 1-2, αλλά άμα βγάλω την assist και βάλει όλο τον γκολ, για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ να δημιουργώ. Κωνσταντίνα, σπουδάζεις. Ναι, ποιο είναι το αντικείμενο της? Σπουδάζω ακτινολόγος, μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά πιστεύω ότι ο τομέας της υγείας δεν χάνεται ποτέ και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Οι συμφοιτητές σου, που είστε μαζί, ναι. Όταν τους λες ότι είμαι ποδοσφαιρίστρια, τι σου λένε? Θα πω ότι εντυπωσιάζονται, γιατί δεν γνωρίζουν και πολλές ποδοσφαιρίστρες, να το πω αλλιώς. Το άθλημά μας δεν το ξέρουν πάρα πολύ και πόσο μάλλον όταν γνωρίζουν και από κοντά έναν άνθρωπο. Οπότε τους αρέσει πάρα πολύ, με ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα. Από το σε τι γήπεδο παίζουμε, ενώ παίζουμε στο ίδιο γήπεδο, ξέρω εγώ, με όλους τους υπόλοιπους. Πώς είναι να παίζεις με άλλες γυναίκες. Ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ Α κατηγορίας, Β κατηγορίας και Γ κατηγορίας? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η Α είναι σε ένα καλό επίπεδο. Η Β δεν θεωρώ ότι έχουν φοβερές διαφορές. Δηλαδή, έχει τύχει να παίξω με παίχτριες Β εθνικής που είναι πάρα πολύ καλές και καλύτερες και από την Α εθνική. Δηλαδή, λίγο δίστανται η απόψη αυτό. Για μένα είναι περίπου ίσα. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όμως, στη Γ εθνική θεωρώ ότι το επίπεδο είναι χαμηλότερο. Ναι, και υπάρχει διαφορά. Οι τρεις καλύτερες γυναικείες ομάδες στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ατρόμητος. Μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, να το κρατήσω για μένα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θεωρείται και είναι η καλύτερη ομάδα, διότι το έχει δείξει μέσα από τα παιχνίδια της, όχι από κάτι άλλο. Τώρα για τις υπόλοιπες δύο θα μου αφήσετε να το κρατήσω για μένα. Η εθνική ομάδα, η Κωνσταντίνα. Ναι, η εθνική ομάδα θεωρώ η μικρότερη γενιά, τα κορίτσια τα μικρότερα. Σε λίγα χρόνια θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Πολύ μάχημες, αγωνιστικές, ήδη κιόλας από παιχνίδια που μαθαίνω, τα αποτελέσματα. Θεωρώ θα πάνε πάρα πολύ καλά τα επόμενα χρόνια και θα το δούμε αυτό. Ωραία, όταν επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων στα γήπεδα, γιατί κάποιος να έρθει να δει τη γυναική ομάδα του Φωστήρα Κεσταριανής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Γάμα κατηγορίας? Ωραία ερώτηση. Σίγουρα θα δει κορίτσια να αγωνίζονται, να μην τα παρατάνε και μάλιστα η διαφορά είναι ότι θα είναι κορίτσια τα οποία δεν έχουν κάποια εμπειρία στο χώρο. Θα είναι τα πρώτα τους αγωνιστικά παιχνίδια. Θεωρώ ότι αξίζει να δουν αυτά τα κορίτσια, τη δουλειά που έχουν κάνει, τον κόπο που έχουν κάνει και να δουν ότι μέσα σε λίγους μήνες τι καταφέραμε να κάνουμε. Εσύ ποιες ομάδες υποστηρίζεις από το εξωτερικό? Ωραία. Από την Ελλάδα. Από Αγγλία είμαι κόκκινη, Λίβερπουλ. Λίβερπουλ, ναι. Ναι. Από Ιταλία λόγω Ρονάλντο και ο Τιμπάλα που μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης επίσης. Γιουβέντους. Ισπανία, Βαρσελόνα, γιατί μου αρέσει το 1-2, η μαγικότητα. Σου άρεσε όμως ο Τότι στην Ιταλία. Και, ναι,
αλλά δεν σημαίνει ότι θα είμαι Ρώμα. Η Ρώμα έχει το καλό το ότι οι φίλοι αθλήτες είναι πάρα πολύ ενωμένοι. Αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, πώς να σας πω, από κάθε ομάδα παίρνω τα στοιχεία που θεωρώ ότι είναι μοναδικά. Έτσι κάνω με τις ομάδες. Και από τις ελληνικές ομάδες? Πλέον δεν ασχολούμαι με το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που βλέπω, αλλά όταν ήμουν μικρότερη, Ολυμπιακός. Κωνσταντίνα, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της αρχηγού του Φωστήρα Κεσαριανής, Κωνσταντίνας Κορομπίλια, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Θα τους έλεγα να μην σταματήσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Θα προσπαθούσα να παροτρύνω και άλλες ομάδες να ασχοληθούν και να δημιουργήσουν γυναικεία τμήματα, να προβληθούμε περισσότερο, γιατί μας αξίζει, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Γιατί οι γυναίκες μάχονται πραγματικά όπως και οι άντρες, δεν αλλάζει κάτι. Θεωρώ αξίζει η Ελλάδα επιτέλους να ασχοληθεί με το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί είναι κρίμα να βλέπουμε στις ξένες χώρες πόσο ανεπτυγμένα είναι εκεί πέρα τα πράγματα και σε εμάς είμαστε ακόμα στη βάση. Θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους να γίνουν τα βήματα και αυτό θα γίνει μόνο μέσα από τις φωνές μας. Και όταν ξεκινήσει η αγωνιστική δραστηριότητα, τι να περιμένουμε από την Κωνσταντίνα Κορομπίλια? Τα καλύτερα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Είμαι πάρα πολύ καλά και αυτό θα το βγάλω και στο γήπεδο. Γκολ. Γκολ, δημιουργία γκολ, ομαδικότητα, θα αγκαλιάσω τις παίχτριες. Νομίζω ότι θα δείτε τον καλύτερό μου εαυτό. Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ. Υγεία πάνω απ' όλα. Και ελπίζω το έργο σας να μπορούσαν να το κάνουν και άλλοι άνθρωποι. Ωραία. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και στην προσωπική ζωή, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ.